Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Πολλά σχόλια και συζητήσεις έχει προκαλέσει η χθεσινή τοποθέτηση ανήμερα των Θεοφανίων μέσα στον γεμάτο κόσμο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, του Μητροπολίτη Σερβίνιου Κοζάνης Παύλου, ο οποίος κατηγόρησε τους δημοσιογράφους για τον τρόπο κάλυψης του πρόσφατου περιστατικού με την μικρή εστία φωτιάς στον άρθικα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Το αμύαντο της χειροθήκης εκάνει και ο Άγιος Νικόλαος. Από όλη την Ελλάδα τηλέφωνα σε μας λέω τι συνέβη στον ιστορικό λαό. Μητροπολίτες, άλλοι άνθρωποι. Και εγώ τους έλεγα, ξέρετε κανένα άλλο λαό διαχρονικά να έχει τόση μυθοπλασία και μυθολογία όσοι εμείς οι Έλληνες? Γελούσαν και τελείωνε το τηλεφώνημα. Να είστε αληθείς. Και στο τέλος θα εκφράσω και δεν είναι καλό την ιερά αρχιερατική μου ακανάπτυστη εναντίον σας και εναντίον της κυρίας. Εκείνη που τα έκανε όλα. Συγχωρέστε, αδελφοί. Μάλιστα. Καλησπέρα, Ζεσπιτιάβα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Μέσα από το δελτίο. Και πάλι εδώ. Εντάξει. Κάναμε μια διακοπή. Λόγω των ημερών, λογικό. Να μην κουράζουμε τον κόσμο με βάρια θέματα. Για να χαλαρώσει και λίγο κι εμείς. Είναι αλήθεια. Όσο μπορούσαμε. Και ξεκινάμε πάλι. Και ξεκινάμε με τα σκληρά, να το πω. Τέλος πάντων, δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο, θα το πω έτσι. Όσο αδόκιμο και αν είναι για τον Μητροπολίτη, τον Σερβίν Κουζάνης. Να προκαλεί γενικώς και να επιτίθεται και στα μέσα ενημέρωση, επειδή δεν του αρέσει πιθανόν ο τρόπος που μεταδίδουμε οτιδήποτε ή οι απόψεις που εκφράζουμε. Πολύ σωστά το ξεκινάς έτσι και το εντοπίζεις, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η αιτία περισσότερο τη χθεσινή πρωτοφανούς επιτρέψεις επίθεσης ως προς το τι ανέφερε. Ναι, το ότι τώρα οι δημοσιογράφοι των τοπικών μέσων ενημέρωσης μπορεί να προκάλεσαν ήδη την αναστάτωση σε όλη την Ελλάδα για το αν κάει και ή όχι ο Ιερός Ναός. Νομίζω, βλέπουμε και πλάνα από το Σάββατο. Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να πω τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από αυτό που είδαν οι δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες πολίτες που εκείνη την ημέρα. Εκατοντάδες. Εκατοντάδες. Γι' αυτό εντάξει, εκατοντάδες. Πραγματικά γιατί ήταν Σάββατο μεσημέρι με καλό καιρό. Με καλό καιρό. Και όπως ξέρουμε όλοι, η πόλη εκείνη την ημέρα έχει πολύ κόσμο. Ήταν 4 του Γενάρη, τον προηγούμενο Σάββατο. Έτσι. Και όπως ήμασταν εμείς 4-5 δημοσιογράφοι που προηγηθήκαμε στο σημείο. Κι άλλοι τόσοι καμεραμάν περίπου, ήταν πολλαπλάσιοι πολίτες που ήταν εκεί και μπορούσαν να φαίνεται και όλο στο βίντεο, έτσι. Κοίταξε, είναι συγκεντρωμένοι πέριξ του Ιερού Ναού. Άρα θέλω να καταλήξω ότι εμείς δεν είπαμε κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω τι τον εκνεύρισε τον Μητροπολίτη. Ίσα-ίσα είπαμε ότι απλά σου υπήρξε μια αναστάτωση, τίποτα το σοβαρό. Έτσι. Φωτιά στον άρθικα. Ναι, το βλέπετε εδώ. Το βίντεο το δείξαμε, τις φωτογραφίες τις βγάλαμε. Δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι το οποίο ας πούμε, δεν έγινε. Ή να υπερβάλλουμε σε κάτι. Τώρα... Κανένα μέσο τοπικό δεν είπε κάει και ο Ιερός Ναός, μεγάλη φωτιά κτλ. Αν ενόχλησε τώρα τον Μητροπολίτη ότι μπορεί να το τηλεφώνησαν 5-6% άνθρωποι από την Αθήνα ή δεν ξέρω εγώ από πού, προφανώς για να ενημερωθούν για το τι συνέβη. Έτσι. Αυτό είναι δικό του ζήτημα, αυτό θέλω να πω. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Του ενόχλησαν το Σαββατοκύριακο, δεν νομίζω. Δεν φαντάζομαι. Να σημειώσω, Ζήση, ότι επειδή πέρασε κι εσύ από εκεί, ήμασταν εκεί. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν ο άνθρωπος ήταν κάπου εκτός Κοζάνης, αλλά δεν τον είδαμε κιόλας στο 50 λεπτό αυτό να εμφανίζεται. Σε αντίθεση με όλους τους ιερείς της πόλης που έχουν να κάνουν με τον ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου και τους πολίτες. Εγώ είδα περίπου 10-12 ιερείς στο τέλος, που εξάρτητος φυσικά του Παπα Δημήτρη εκεί, του πατήρα Δημητρίου Χαρισίου, που σε 5 λεπτά ήταν εκεί. Εντάξει. Μιλάμε για το Μητροπολιτικό Ναό. Το κόσμο της Κοζάνης. Της πόλης. Και όχι μόνο. Για ένα... Δεν είναι απλά ένας Μητροπολιτικός Ναός. Αυτό ήθελα να πω. Μιλάμε για ένα μνημείο της πόλης. Μνημείο. Έτσι. Okay. Δικό του θέμα του Μητροπολίτη, γιατί δεν ήταν εκεί, αλλά θα μας επιτρέψει να έχουμε πολλά ερωτηματικά για το ότι επιθετήθεται όχι το συνάφι μας. Δεν προστατεύουμε το συνάφι μας. Δεν καταλάβαμε ακόμα τι εννοεί. Και βεβαίως όταν θέλει να αναφέρεται και προσωπικά. Σε κάποια κυρία, τι είναι αυτό τώρα, κάποια κυρία, τι είναι αυτό. Με κυρία... απαξιωτικό, όπως είδαμε και πριν στο βίντεο. Ακριβώς. Η κυρία αυτή την οποία δεν κατανόμεσαι, φαντάζομαι ότι έχει όνομα. Γιατί ξέρει τι έκανε κατά τον Μητροπολίτη.
Και η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έχει καταλάβει με σαφήνεια σε ποια αναφέρεται και γίνονται εικασίες τώρα. Και τώρα και πάμε στις εικασίες τώρα, τους ποιον μπορεί συνάδελφο ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να εννοεί. Συνάδελφο εννοεί, αλλά τι εννοεί ο Μητροπολίτης. Okay, γνωστός για τις θέσεις του, τις τοποθετήσεις του και την συμπεριφορά του απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, διότι αυτή η συμπεριφορά συνεχίστηκε και την επόμενη. Θα το δούμε αυτό, αλλά θέλω να σημειώσω εδώ το πρωτοφανές ποιο είναι. Απείλησε, το είδαμε, ναι, ναι, ότι θα εκδώσει επίσημη, θα αναγκαστώ, λέει, να εκφράσω επίσημη ιερή αγανάκτηση με ανακοίνωση. Είναι ένα βήμα πριν τον αφορισμό, τέλος πάντων. Εκ του άμβονος. Δεν γίνεται αυτό, τέλος. Ναι. Έχουμε να το δούμε στην Κοζάνη, δεν ξέρω αν το είδαμε και ποτέ. Όχι, ξαναδεί. Εντάξει, δεν ξέρω τα παλαιότερα χρόνια. Ναι, ναι. Το είχαμε δει, τελευταία φορά αφορισμό είχαμε δει στο Μακαρίτη, του μεγάλου σκηνοθέτη, του Θόδωρη, του Αγγελόπουλου. Τάξη. Από τον Μακαριστό Καντιώτη στη Φλόρινα. Εντάξει, πράγματα που θυμίζουν πραγματικά μεσαίωνα. Αυτή η απειλή, νομίζω, του Μητροπολίτη πραγματικά ξένησε. Τάξη, κοίταξε, και κυρίως έχει στόχο ζήσει να σταματήσουν οι φωνές κριτικές που υπάρχουν για μια σειρά πράξεων, κινήσεων. Φαντάζομαι ότι εκφράζω και εσένα, θα το πεις, αλλά δεν με απασχολεί προσωπικά. Αλλά όσο ασκούμε το συγκεκριμένο επάγγελμα, νομίζω ότι θα λέμε αυτά που και πιστεύουμε αλλά και που βλέπουμε. Αυτά ούτε στο. Τι να πω τώρα. Κάτι λέει, κάποιοι έκαναν λόγο σήμερα στο Ιντερνετ για τζιχάντ, για αποφάσεις που θυμίζουν μεσαίωνα, για απειλές που θυμίζουν άλλα καθεστώτα του μουσουλμανικού κόσμου. Γι' αυτό επιμένω, σου λέω, εγώ δεν ξέρω ποιον απειλεί. Προσωπικά, ούτε στο Ιράν αυτό. Προσωπικά δεν έχω. Δεν νιώθω καμιά απειλή αυτό. Εντάξει, είναι πρωτοφανή πάντω αυτή η απειλή ότι. Προφανώς. Σταματήστε, γιατί λέει θα εκδώσω επίσημη ιερή ανακοίνωση. Όταν όμως ο Μητροπολίτης θέλει τα μέσα. Ναι. Για να καλύψει μια σειρά δράσεων, όπως η πρόσφατη αξιέπαινη δράση φιλανθρωπικής βοήθειας στην σεισμόπληξη στην Αλβανία, τότε είναι καλά τα μέσα που πηγαίνουν, για παράδειγμα. Φυσικά. Τέλος πάντων. Όταν τα μέσα πηγαίνουν, όταν έχετε τις ευχές στην ονομαστική του εορτή. Βεβαίως. Και καλώς πηγαίνουν τα μέσα, αν θες. Ή καλώς ή κακώς, όποιο θέλει, ό,τι λέει κάνει. Αλλά είναι μια χαρά τότε αυτό. Επειδή μίλησε για συνέχιση της απαξίωσης, ας δούμε τι ακολούθησε λίγο αργότερα. Στην ρήψη του Σταυρού, στη λίμνη Πολυφύτου, στον καθιασμό των υδάτων, ανήμερα των Θεοφανίων, ας δούμε μαζί με τους τηλεθεατές τι είπε, μάλλον τι δεν είπε ο Μητροπολίτης στους δημοσιογράφους που περίμενα για μια δήλωση στην Πλωτιακή Εξέδρα. Έλα, πάμε στο δέσποτα. Δεν έχω να πω τίποτα. Εντάξει, είναι σαφές. Ακούγεται ο συνάδελφος, αυτό το ρεπόρτερ, ο Δημήτρης Στραβού, να λέει ευγενικά, να πάρουμε μια δήλωση και από τον Σεβασμιότατο, όπως λέει, με αγριεμένο ύφος, δεν θέλω να πω τίποτα. Ναι, και επειδή το δικαίωμα να μην θες να πεις τίποτα είναι δικαίωμά σου. Βεβαίως. Δεν είναι η απόλυτη εξουσία τα μέσα ενημέρωσης που πρέπει εντέχει καλά να πεις κάτι. Απλώς, από σεβασμό τα μέσα ενημέρωσης προς τον Μητροπολίτη που λίγο πριν είχε καθαγιάσει τα νερά στη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, αλλά νομίζω ότι ήταν απόλυτα η συνέχεια του προηγούμενου βίντεο που είδαμε. Και γι' αυτό απλώς και το δείξαμε και μιλάμε για ένα συνδυτικό κρίκο ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Καλό θα είναι κλείνοντας αυτό το θέμα, γιατί για μέσα μετά θα πάμε και πάλι σε κάτι που έχει να κάνει πάλι με τον Μητροπολίτη. Εγώ να θυμίσω ότι είναι 15 χρόνια εδώ και δεν με ρίμνησε ώστε να μην ξαναδούμε αυτές τις σκηνές, γιατί είναι η δεύτερη φορά, στη δική του τουλάχιστον θητεία, στη Μητρόπολη, που βλέπουμε τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό να αντιμετωπίζει κίνδυνο να γίνει παρανάλωμα, κίνδυνο να γίνει παρανάλωμα από λαμπάδα. Υπάρχει μια μελέτη, τα είπαμε εδώ το Σάββατο, η οποία κόλλησε και στην εφορία αρχαιοτήτων, αλλά 15 χρόνια σεβασμιότατε θα μπορούσατε να είχατε μερινήσει περισσότερο και εκεί υπάρχει ευθύνη και όχι στους δημοσιογράφους. Καλά. Ένα περιστατικό που συνέβη χθες στα Θεοφάνεια. Θέλω να πω, συγγνώμη τώρα, επειδή το είπες έτσι. Φαντάζομαι ότι ο Μητροπολίτης δεν εκτιμά ότι κάποιος δημοσιογράφος θα ήθελε να καεί ο ναός για να έχει θέμα. Γιατί όταν μιλάει για χρήματα, δεν ξέρω τι εννοούσε, ας πούμε. Δεν μπορώ καλά, να καταλάβω. Αυτό ναι, τώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να ακολουθήσω τη σκέψη του, αυτό θέλω να πω. Και επίσης να ξεκαθαρίσουμε και προς τον ίδιο, έχει τέτοιες σκέψεις, αλλά και προς τον κόσμο, ότι εάν κεντρικά μέσα παίρνουν
ναι, εικόνες ή κάτι από, ναι, να δημοσιεύουν από τοπικά μέσα, δεν κερδίζει κανείς δημοσιογράφος πραγματικά κανένα ευρώ. Προφανώς. Ούτε ένας. Τίποτα δεν κερδίζει. Έτσι. Και τέλος, επειδή, να μην το πάμε και τόσο χαλαρά και ευγενικά, θέλω να πω ότι εμείς ζούμε σε αυτή την πόλη χρόνια και θα ζούμε χρόνια. Και θεωρούμε, αν, όσο κι αν νομίζει ότι κάποιος ότι πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε και πηγαίνουμε στις εκκλησίες, είπαμε πριν, ο Άγιος Νικόλαος είναι μνημείο της πόλης μας και το σεβόμαστε όλοι. Τέλεια. Και κανείς δεν είναι περάνω κριτικής, ούτε ακριβώς ο Πάπας, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει το αλάθη του. Πόσο μάλλον ο Μητροπολίτης και φυσικά δημοσιογράφοι. Να δούμε τι συνέβη χθες στον γεμάτο κόσμο, Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, γιατί ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με τον Μητροπολίτη την ώρα που πάει να αγιάσει τους επισήμους μπροστά, να αποφεύγει συνειδητά, όπως φαίνεται, τον τέος αντιπεριφερειάρχη, τέος πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, υποψήφιο δήμαρχο, είναι δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης, τον Φώτιο Κιχαγιάδη, πάει στο δήμαρχο Κοζάνης. Πραγματικά ένα περιστατικό. Γιόρταζε κιόλας. Ο οποίος γιόρταζε κιόλας χθες, εορτάζουν. Προκάλεσε πάρα πολλά σχόλια αυτή η εικόνα και πραγματικά ψάχναμε σήμερα και οι δύο να δούμε το γιατί. Δεν έχουμε μάθει, νομίζω. Πάντως, ας δούμε αυτές τις εικόνες. Αν μπορούμε voice over, Χριστό. Βλέπουμε εδώ. Εδώ ο κύριος Μαλούτας. Ο κύριος Μαλούτας είναι το αγίασμα, έτσι. Ο αγιασμός των υδάτων έχει γίνει. Ο κύριος Κεραμάς. Κύριος Βεστική. Και εδώ δίπλα ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου. Ναι, ναι, ναι. Δεν και εδώ ο κύριος Κιχαγιάς κυνηγάει και ακούγεται να λέει ο Μητροπολίτης μεταβολή. Ας το ξαναδούμε. Ακούγεται να λέει μεταβολή, κάνει τη μεταβολή και φεύγει. Πραγματικά εικόνες που εγώ δεν τις έχω ξαναδεί. Γιατί τώρα, επειδή λένε κάποιοι δεν θα τον είδε, δεν είναι δυνατόν τώρα αυτό. Εντάξει, ο κύριος Κιχαγιάς κάθεται στην πρώτη σειρά και είναι ώρα εκεί. Ο άλλος έχει παίξει κυριολεκτικά πάνω στο σταυρό. Έτσι, για να ασπαστεί, όπως συνηθίζεται, και δεν ξέρω, ο Μητροπολίτης φεύγει από μπροστά. Ό,τι και αν έχει ο Μητροπολίτης με τον Φώτη Κιχαγιά, νομίζω ότι. Επιλέγεται. Νομίζω ότι εδώ πραγματικά είναι ένα unfair. Ναι. Unfair. Έτσι, ο άνθρωπος είναι μπροστά, έσκυψε ως ευλαβής χριστιανός να αγιαστεί και είδε αυτή την απαξίωση από τον πνευματικό του θρησκευτικό ηγέτη. Νομίζω ότι αυτό δεν περιποιεί καμία τιμή στον Μητροπολίτη. Έτσι, σχολιάστηκε πάρα πολύ σήμερα. Να αλλάξουμε θέμα. Είπαμε αρκετά, νομίζω. Ζήσει, πες μας τι γίνεται με το φιλόδημο, στο οποίο προσβλέπουν όλοι οι Δήμοι της περιοχής μας για μια σειρά έργων. Έτσι. Ναι, γιατί και είδαμε αυτό σήμερα και το Δήμιο Ριζάς να στέλνει ένα δελτίο τύπου. Θα δούμε παρακάτω και το θέμα. Είναι Δήμιο όπως ο Δήμος Βελβεντού και άλλοι Δήμοι πολλοί που. Και ακούω και τους Μάρτους ότι ήταν ένα πολύ καλό πρόγραμμα και γρήγορο πρόγραμμα. Τώρα δεν θα μπω εγώ στην αντιπαράθεση μου και πρώην κυβέρνηση, αν είχε λεφτά, πόσα λεφτά είχε και γιατί, αλλά βλέπω ότι η ανησυχία της κυβέρνησης για το ΕΣΠΑ, που δεν τρέχει, τα νούμερα είναι τραγικά για όλη τη χώρα, με τη Δυτική Μακεδονία να έχει ανεβεί λίγο στις πληρωμές, αλλά πάλι τραγικά είναι τα νούμερα, να οδηγούμε έργα του φιλόδημου προς το ΕΣΠΑ ή τουλάχιστον αυτή να είναι η τακτική. Πάντως, πολλοί φοβούνται ότι αυτά τα έργα του φιλόδημου δεν, κάποια έργα που θα έτρεχαν όπως κάποια κοινοκομεία, ας πούμε, κοινοκομείο εδώ στην Κοζάνη, δεν ξέρω αν μπορεί να εκτελεστεί, ας πούμε. 300.000 ευρώ είναι στο φιλόδημο τώρα. Έχουν βάλει αρκετή τα ερωτηματικά και αυτό το ερωτηματικό, μάλιστα, που σου λέω για το συγκεκριμένο έργο, έχει μπει και από κορυφαίο άτομο της Δημοτικής Αρχής Κοζάνης. Δηλαδή η κυβέρνηση ουσιαστικά για να προχωρήσει το ΕΣΠΑ, ναι, θέλει να βάλει τα πάρει τα έργα από το φιλόδημο και να τα βάλει στο ΕΣΠΑ. Ναι, αυτό. Για να δείξει απορροφητικότητα. Το θέμα είναι να μην χαθούν τα έργα. Το θέμα είναι να μην χαθούν τα έργα πρώτα και το θέμα είναι να μην χαθούν τα πάρα πολλά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικότατο ζήτημα. Να αλλάξουμε θέμα. Είχαμε μια συνέντευξη τύπου σήμερα, μία ακόμη, στο πλαίσιο του αυριανού σημαντικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Handball με την Κύπρο και πάλι στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρισης. Θυμάστε τι έγινε, θα τα θυμίσουμε κι εμείς εδώ με το Ζήση. Στον προηγούμενο νικηφόρο, ευτυχώς, αγώνα της Εθνικής με τη Φινλανδία, 2 του μήνα και πάλι στη Λευκόβρηση. Ως προς την απαξίωση σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τους παίκτες και τον προπονητή από την πλευρά του Δήμου και της Περιφέρειας, γιατί δεν υπήρχε πετρέλαιο κυρίως και κρύωσαν ειδικά την περίοδο των προπονήσεων οι παίκτες και οι αθλητές. Οπότε σήμερα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη τύπου. Ας δούμε τι υπόθηκε και ο Ζήσης ήταν εκεί, θα μας πει περισσότερο. Τον τελευταίο αγώνα της εντός έδρας δίνει αύριο Τετάρτη στο κλειστό της Λευκόβρησης Εθνική Ανδρών του Handball, η οποία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί το 2021 στην Αίγυπτο αντιμετωπίζει την Κύπρο. Ο αγώνας ξεκινάει στις 5 το απόγευμα
ενώ αποτελεί την πρόβα general για το τελευταίο και πιο κρίσιμο αγώνα με το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο στο Τελαβίβ. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου, εορτάζοντας προπονητής Γιάννης Αρβανίτης, τόνισε πως η Κύπρος χρειάζεται προσοχή και πρέπει η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη στο στόχο. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε έρθει από ένα αποτέλεσμα μέσα στη Φιλανδία που μπορώ να το πω σχετικά φυσιολογικά, σε φυσιολογικά πλαίσια υπήρξε αυτή η ήττα. Είναι μια δυνατή ομάδα η Φιλανδία. Το πρώτο παιχνίδι εδώ πέρα είχαμε μια πραγματικά πολύ καλή απόδοση εμείς και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αύριο είναι ένα παιχνίδι πάλι δύσκολο, θέλει συγκέντρωση, θέλει προσοχή. Οι Κύπροι είναι αξιόμαχοι. Μπορεί στα παιχνίδια που έχουν παίξει μέχρι τώρα οι διαφορές να είναι μεγάλες, αλλά εάν τα δούμε έχουν δημιουργηθεί στα τελευταία 10 λεπτά, στα τελευταία 15 λεπτά, που σημαίνει ότι μάλλον το βάθος του πάγκου τους υστερεί. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν θα είναι ένα παιχνίδι εύκολο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 100%. Θα προσπαθήσουμε να ετοιμάσουμε την ομάδα για το μεγάλο παιχνίδι μέσα στο Ισραήλ, που για μας από την αρχή ήταν ένα παιχνίδι που πρέπει να πάρουμε νίκη μέσα στο Τελαβίβ ή ισοπαλία, το ίδιο θέλουμε και τώρα και πάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σοβαρότητα και ετοιμότητα απόλου ζήτησε ο Θέμης Ηλιόπουλος εκ μέρους των παικτών της Εθνικής, ενώ η πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας Παναγιώτης Λαχόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του για θετικό αποτέλεσμα στον αυριανό αγώνα. Προερχόμαστε από μια δύσκολη ήττα στη Φιλανδία. Δικαίως χάσαμε, οι αντιπάλοι μας ήταν καλύτεροι. Ωστόσο, συνεχίζουμε. Δεν περιμέναμε να είναι εύκολος ο όμιλος. Έχουμε ένα παιχνίδι με την Κύπρο. Πρέπει να παρουσιαστούμε πάρα πολύ σοβαροί. Δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολος αντίπαλος. Και στη συνέχεια, παιχνίδι με παιχνίδι, να κοιτάξουμε και το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Ξέρουμε ότι μπορούν να γίνουν πολλά στον όμιλο. Πρέπει απλά να παρουσιαστούμε σοβαροί, έτοιμοι και να δούμε τι αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Με επιτυχίες στην εθνική ομάδα και με τα καλύτερα αποτελέσματα σε αυτόν τον όμιλο που από την αρχή ήταν δύσκολος, άσχετα από το μικρό ατυχές αποτέλεσμα μέσα στη Φιλανδία, πιστεύουμε ότι αύριο το παιχνίδι να είναι αρκετά θετικό. Στη συνέντευξη τύπου την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ήλιας Τοπαλίδης. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η εθνική μας ομάδα handball μέσω των εξαιρετικών εμφανίσεων που έχει πραγματοποιήσει μας έχει δείξει τη δυναμική και το επίπεδό της, προσφέροντας μεγάλες συγκινήσεις με τις επαναλαμβανόμενες νίκες που έχει πετύχει απέναντι σε μεγάλες ομάδες, μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου handball. Οι αθλητές μας στον προηγούμενο αγώνα γνώρισαν μία ήττα. Αυτό ωστόσο δεν πρέπει να επηρεάζει καθόλου την ψυχολογία τους, που πρέπει να έχουν στόχο στους επόμενους αγώνες μόνο την νίκη. Μόνο την νίκη για πρόκριση. Η Περιφέρεια δηλώνει αργό σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Εύχεται καλή επιτυχία στην εθνική μας και μόνο επιτυχίες. Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Κοζάνης, Ελπίδα Κοεμτζίδου, επεσήμανε πως ό,τι έχει ζητηθεί από την Ομοσπονδία παραχωρήθηκε στην εθνική ομάδα από το Δήμο Κοζάνης. Σε ερώτηση του Top Channel ξεκαθάρισε πως ο Δήμος θέλει την εθνική εδώ, αλλά όλοι πρέπει να συμβάλλουν ώστε αυτό να συνεχιστεί. Επειδή είπαμε ότι το κλειστό της Λευκόβρησης είναι ένα στολίδι πραγματικά, όμως σε αυτές τις αντίξωες καιρικές συνθήκες απαιτεί μεγάλες ποσότητες πετρελαίου για την θέρμανσή του. Συνεπώς ο Δήμος Κοζάνης δαπάνησε ό,τι δυνατότητες είχε, εξ ολοκλήρου κάλυψε τη θέρμανση του γηπέδου. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι ο Δήμος Κοζάνης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει σε όλα τα παιχνίδια από την αρχή της περίοδου αυτής, από το Σεπτέμβριο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίζουμε να το κάνουμε, αλλά θεωρούμε ότι και άλλοι φορείς της περιοχής θα πρέπει να συνδράμουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις που θα προκύψουν. Ο Δήμος Κοζάνης διαθέτει και το προσωπικό του και τις εγκαταστάσεις του. Το προσωπικό είναι περιορισμένο για τα γήπεδα αυτά. Οι άνθρωποι τρέχουν με φιλότιμο, υπερβάλλοντας και τον εαυτό τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Από εκεί και πέρα εμείς θέλουμε να έρχεται η εθνική, σαφώς και τη φιλοξενούμε, όπως και η εθνική το επιθυμεί από ό,τι μας έχουν εκφράσει, αλλά θα πρέπει όλοι οι θεσμικοί φορείς να συνδράμουν σε αυτό και όχι μόνο ο Δήμος Κοζάνης να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες που απαιτούνται για τη διενέργεια αυτών των παιχνιδιών. Στο αμυγός αθλητικό κομμάτι είναι προκριματικά για τα προκριματικά του παγκοσμίου. Ναι, λογικά η εθνική
θα περάσει τη δεύτερη φάση. Κοίταξε, υπάρχει το αυριανό που λογικά θα κερδίσουμε την Κύπρο. Κύπρο. Και μετά πάμε στο Ισραήλ όπου θέλουμε μέχρι ήταν με ένα γκολ με κάποιο σκορ. Ναι, εκεί με το Ισραήλ είναι η ιστορία. Η ισοπαλία μας φέρνει στο Κύπρο. Ωραία. Τέλος πάντων, το αγωνιστικό, ας ευχηθούμε εμείς καλή επιτυχία. Προφανώς, εδώ θα κοιτάξουμε εμείς το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την Εθνική και την Κοζάνη. Έτσι, μακάρι να πάει ο κόσμος αύριο, εννοώ, και αυτό απασχολεί και την πόλη και την περιοχή. Αλλά το υπόλοιπο είναι να δούμε κατά πόσο η νέα δημοτική αρχή θα επιλέξει να συνεχίσει να συνεργάζεται, να το πω έτσι, με την Εθνική Ομοσπονδία Χάντμπολ. Είναι και με άλλες ομοσπονδίες. Θα πούμε παρακάτω τι έχει συμβεί, γιατί έχουμε και ένα παρασκήνιο για άλλες ομοσπονδίες, όπως λέει ο Παναγιώτης. Με την Εθνική Ομοσπονδία Χάντμπολ έγινε ό,τι έγινε στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Ήταν δεδομένο. Εκφράστηκαν πολλά παράπονα ευθέως. Κύριε Ακομιτζίδη, τότε απάντησε. Σήμερα λοιπόν, μία φράση της, η οποία λέει η Δημοτική Αρχή έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην ελληνική ομάδα, προκάλεσε την ερώτηση του Top Channel, η οποία δεν ήταν άλλη από το αν αυτό υπονοεί ότι είναι και η τελευταία συνεργασία μεταξύ. Κύριε Ακομιτζίδη, δεν απάντησε ναι ή όχι, απάντησε ότι εμείς θέλουμε την Εθνική εδώ, η Εθνική θέλει να είναι εδώ, αλλά πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό και άλλοι φορείς. Νομίζω ότι το καμπανάκι ηχούσε προς την περιφέρεια. Φαντάζομαι, ο κ. Τοπαλίδης που ήταν δίπλα δεν σήκωσε κάποιο γάντι, δεν υπόθηκε κάτι. Δεν ξέρω αν η κυρία Κομιτζίδου αναφερόταν ίσως σε ιδιωτικές προβλίες ή οτιδήποτε. Στην περιφέρεια κυρίως. Αλλά νομίζω στην περιφέρεια κυρίως. Εντάξει. Μαθαίνω πάντως ότι σήμερα, χτες μάλλον, ο Δήμος Κοζάνης έβαλε 2 τόνους πετρέλαιο στο κλειστό της Λευκόβησης, ακούστε το καλά, 2 τόνους πετρέλαιο, είτε 2.000 και σε ευρώ. Έβαλε τους λέπτες να καίνε από χθες το βράδυ, ώστε σήμερα το πρωί να είναι ζεστό το γήπεδο για να προπονηθεί η Εθνική Ομάδα, και η Εθνική Ομάδα σήμερα δεν προπονήθηκε το πρωί. Αυτό προκάλεσε έναν εκνευρισμό στη Δημοτική Αρχή, γιατί ξοδεύτηκε. Τώρα εσείς φωνάζατε για απαξίωση. Ακριβώς. Ναι, είχαμε ένα θεματάκι και όντως είχαμε. Τώρα εντάξει. Οκ, okay, ναι, το είχαμε. Ήταν μια στοχή αυτή τη Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Αλλά τώρα του έβαλαν πετρέλαιο και δεν πήγαν να κάνουν προπόνηση. Και πήγε τζάμπα. Ναι, αυτό. Και πήγε τζάμπα μισό τόνο. Περίπου. Τώρα μιλάμε ότι αυτό είναι μια ασυνεννοησία. Ένα τηλέφωνο. Βασικά οι άνθρωποι τη Ομοσπονδία είναι εδώ τόσε μέρε. Μιλάνε κάθε μέρα. Φαίνεται πάντω ότι το γυαλί έχει αρχίσει να ραγίζει. Έτσι φαίνεται. Έτσι. Θα φανεί κατά πόσο θα συνεχιστεί όλη αυτή και θα σπάσει το γυαλί, εννοώ, μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Ομοσπονδίας Χάντμπολ. Και βεβαίως μαθαίνω ότι μία ακόμα ομοσπονδία έχει ζητήσει η Εθνική Ομάδα το καλοκαίρι να κάνει εδώ κάνα μήνα προετοιμασία, άρα ζητάει και όλα τα έξοδα να πληρωθούν από το Δήμο Κοζάνης. Αυτό νομίζω όχι απλά δεν ηχεί καλά ούτε στον ΟΑΠ, ούτε στο Δημαρχείο. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα ο Δήμος Κοζάνης. Και εάν δεν έχει απορριφθεί το σχέδιο. Εάν δεν έχει τη στήριξη της περιφέρειας και ιδιωτικών φορέων. Ναι, και αυτό. Και εδώ που τα λέμε. Υγείας, περιφέρεια, Δήμος, μόνο έτσι μπορούν να κρατήσουν κάποιους. Και εδώ που τα λέμε, ναι, είναι σωστή. Είναι μια ορθή επιλογή, ας το πω εγώ, να έρχονται εδώ εθνικές ομάδες. Ωραία. Να βοηθήσουν και να βοηθήσει και ο Δήμος. Όχι όμως να μπαίνει και μέσα μόνο ο Δήμος. Αλλά τώρα μια ομοσπονδία να βρίσκει εδώ ανοιχτή την πόρτα και να λέει ένα μήνα. Και να πληρωθούν όλα γεύματα, τα πάντα. Γεύματα, δεν είναι αγώνες, είναι προετοιμασία. Κλειστές προπονήσεις ενδεχομένως. Και εδώ είναι το κεντρικό θέμα. Εδώ είναι κατά πόσο οι ομοσπονδίες μπορούν να είναι μόνες τους με τους προπολογισμούς που έχουν, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών, αλλά να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και ένας Δήμος του Μεγάλου Δήμου Κοζάνης δεν μπορεί μόνος του. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα. Όταν σε υψηλό επίπεδο, δεν ξέρω. Ζήσει, συγγνώμη, αν ο Λάζαρος Μαλούτας αποφασίσει και επικοινωνήσει με τον Γιώργο Κασαπίδη και από κοινού αποφασίσουν μαζί να βάλουν κάποια χρήματα για να κρατήσουν κάποιες εθνικές ομάδες εδώ. Δεν μπορεί και όμως για να φέρουν, που ήταν ο μεγάλος στόχος, κάποια στιγμή και την εθνική να παίξει δύο αγώνες εδώ. Μπάσκετ. Μπάσκετ εννοεί ο Παναγιώτης, ναι, σωστό. Και βεβαίως δεν μπορεί τώρα οι δεκάδες σύλλογοι να βλέπουν μια τέτοια ιστορία και να παραπονιούνται την ίδια στιγμή ότι δεν έχουν τα απαραίτητα για να αθληθούν ενδεχομένως σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Σωστό και μια σημαντική παράμετρος και αυτή. Να πάμε στο κλίμα της ημέρας. Εορτή σημαντική, ο Αντιπροδρόμου, γιορτάζουν οι Γιάννηδες. Δεν ήθιστε να έχουμε φωτογραφίες από ευχές. Επισήμως, σαν δελτίο τύπου, έστειλε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Κιωσές Φλόρινας, χρόνια του πολλά. Ας δούμε τις φωτογραφίες. Δέχθηκε στην Περιφερειακή Ένωτα Φλόρινας και γι' αυτό τέλος πάντων. Αναγνωρίζω τον κύριο Άμπα μόνο. Ναι, εντάξει.
αγροτικής ανάπτυξης. Συμπαθείς ο Γιάννης Κιωσές, αξιότατος. Αυτή είναι μια φωτογραφία και να μείνουμε. Είναι ο κ. Μπύρος εδώ. Ο κ. Μπύρος είναι ο άνθρωπος που παρέδωσε την αντιπεριφέρεια στον Γιάννη Κιωσέ την 1η Σεπτέμβρη του 2019. Τώρα είναι στο Δήμο, κύριε. Οι δυο τους δεν είχαν τις καλύτερες τους σχέσεις, έτσι είχαν μεγάλη πολιτική κόντρα εννοώ. Ο κ. Μπύρος είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Περασμένα, ξεχασμένα τέλος πάντων, κλίμα ημερών, έτσι, εκπρόσωποι της αστυνομίας. Ο Δήμαρχος Γιαννάκης. Το Σταυρό το βρήκαμε πάντως, Ναι, χθες το ψάξαμε. Μετά από δύο ώρες το βρήκαμε το Σταυρό. Εδώ είναι και ο Σιλιάδης, είναι αντιδήμαρχος της Φλόρινας. Και τέος περιφερειακός σύμβουλος. Και αντινομάρχης. Εντάξει, εγώ θα το ξαναπώ ότι τις ημέρες των ονομαστικών εορτών και ο Σαπαλής, πρόεδρος του ΕΒΕ, δεν χρειάζεται τώρα να κάνουν γιορτές στις περιφέρειες στους Δήμους ή εκάστοτε επικεφαλής αυτών των φορέων. Ναι, αυτό είναι μια επιλογή την τώρα... οποία την είδαμε και σε νέους δημάρχους τα Χριστούγεννα. Δημάρχος Σερβίου, Δημάρχος Φλόρινας. Το να ανοίγουμε τα δημαρχία για να κάνουμε την γιορτή μας ή να δεχθούμε ευχές. Ανοίξτε τα σπίτια σας. Ή τα μαγαπάτε σε ένα μαγαζί. Τα μαγαζιά σας. Ο Γιάννης Κορινθίδης, ο Δήμαρχος Καστοριάς γιορτάζει επίσης. Λες να ανοίξει το δημαρχείο. Όχι, εκεί έχουν εργαστεί κουτσάρια. Έστειλε δελτίο τύπου, έκανε καινούργια σελίδα στο Facebook και είπε και ότι σας ευχαριστώ όλους με την καρδιά μου για τις θερμές ευχές και τη χαρά που μου δώσετε για την ονομαστική εορτή. Και ο Κορινθίδης, ο οποίος τέτοια ώρα υποθέτω ότι είναι με κάποιο μπουλούκι, ας δούμε χθες τα πλάνα από τα ραγκουτσάρια της Καστοριάς. Πρώτη επίσημη ημέρα. Η επίσημη έναρξη έγινε μπροστά στο Δημαρχείο με χάλκινα όργανα. Θα δούμε πιο κάτω βίντεο από τα μπουλούκια που ξεχύθηκαν παρά το δρυμύτατο ψύχος χθες το βράδυ στους δρόμους της Καστοριάς, κάτι που συνεχίζεται και σήμερα. Αύριο κορυφώνεται βεβαίως η φετινή εκδήλωση των ραγκουτσαριών με την παρέλαση. Πυκνάει δύο ώρες το μεσημέρι, μεγάλη παρέλαση από κρεάτικη. Θέλω να. Αφού πούμε και τα χρόνια πολλά στον Δήμαρχο του. Χρόνια πολλά στον Δήμαρχο, βλέπετε. Εδώ τώρα έξω από το Δημαρχείο είναι νωρίς. Μετά τις 5.30-6 είναι. Ναι, αυτό είναι χθες, έτσι. Χθες. Είναι η επίσημη έναρξη. Είχαμε και αγκαλιές εκεί με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, η κυρία Σπύρου. Θα τα δούμε κιόλας. Πιο κάτω θα το δεις. Τα ραγκουτσάρια ενώνουν έτσι στην Καστοριά και καλώς κάνουν. Να πάτε όσοι μπορείτε, θα πω εγώ. Πάντως και να πω και αυτή την κουβέντα που αρχίζει να ανοίγει έντονα τα τελευταία χρόνια στην Καστοριά. Δεν ξέρω αν θα βρει περισσότερο έδαφος ότι η Καστοριά χάνει λόγω των ημερών πάρα πολύ τουρισμό. Επιτέλους, ας αποφασίσουν αυτή η τριήμερη εκδήλωση να γίνεται Σαββατοκύριακο. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ την Καστοριά. Ζεις να αλλάξει το έθιμο όμως και να είναι, αφού είναι φώτα, είναι θεοφάνεια, δηλαδή πάντα ξεκινάει. Ναι. Είναι 6-7-8. Συμφωνώ, 6. Αλλά δες τι θα γινόταν στην Καστοριά που το ξέρουν το έθιμο. Εγώ είδα χθες πάντως, γιατί είχε πολύ κρύο, είδα χθες πολλούς Κοζανίτες στο Instagram. Πάνε, πάει πολλοί κόσμος. Πολλούς Κοζανίτες. Γι' αυτό λέω, σκέψου τι μπορεί να συνέβαινε στην Καστοριά. Ναι. Ας βάλουμε τώρα ήχο, Χριστό, να βάλουμε ήχο. Διάφοροι δημοτικοί σύμβουλοι. Νομίζω κρασί κρατάει ο Δήμος. Δηλαδή κρατάει και μια συσκευασία χυμό. Νομίζω κρασί τώρα, χυμός. Όχι, εντάξει. Είπαμε καλές και βιταμίνες. Δήμαρχε, αλλά νομίζω ξέρεις ότι θα σε κρατήσει λίγο παραπάνω το κρασί και με αυτό το κρύο. Αύριο κορυφό στην Καστοριά. Έτσι, 2 ώρα το μεσημέρι, μεγάλη παρέλαση και φυσικά χαμό στα μαγαζιά με τα χάλκινα παντού. Έτσι, και σε κάθε μια παρέλαση. Τουλάχιστον και εγώ έχω κάνει δύο προσκλήσει. Φαντάζομαι για σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Οκ, μακάρι δηλαδή. Θα δούμε αύριο πλάνο βεβαίω και την παρέλαση και μεθαύριο έτσι. Να πάτε όσοι μπορείτε και όσοι αντέχετε το κρύο, να πάτε. Να πω ότι αύριο τα σχολεία στην Καστοριά είναι κλειστά ούτως ή άλλως. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχουμε αποφάσεις για τα σχολεία στη Δυτική Μακεδονία. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον θα πούμε αυτά που ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε άλλα. Ο Δήμαρχος της Καστοριάς, λοιπόν, επειδή είναι για έτσι κατάσταση, αποφάσισε να την πάρει από χθες την απόφαση για την Καστοριά. Για την. Για την Πέμπτη, ναι. Αύριο είπαμε Τετάρτη κλειστά. Για την Πέμπτη, λοιπόν, την πήρε για μία ώρα παραπίσω.
Έχουν πάρθει ανάλογες αποφάσεις για τη Φλωρινά, τα Γρεβενά και τις Πρέσπες από ό,τι είδαμε, ανακοίνωση του κ. Πασχαλίδη. Για αύριο, Τετάρτη. Ναι, για αύριο, το είδα στο Facebook. Είναι λόγω παγετού τώρα. Τι ώρα, είναι μία ώρα. Μία ώρα πίσω. Μία ώρα αργότερα. Αργότερα. 9. Από το. Ναι, ούτε ξέρω τι ώρα. Ναι, 9 Γρεβενά, εντάξει. Επειδή ρωτάτε, δεν έχουμε κάτι για Κοζάνη πτωμένα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Τώρα είναι 7.30, υποθέτω ότι. Ναι, εντάξει, δεν θα βάζω το χέρι μου φουτιά για τίποτα. Μήπως αν έρθει κάτι άλλο, δεν έχουμε δει και τι καιρό κάνει αύριο σίγουρα για να δούμε. Θα έχει κρύο. Κρύο θα έχει, μέχρι αλλά, ναι, εντάξει, τώρα τι θα έχει το πρωί, ας πούμε. Χιόνια δεν θα έχουμε για τις επόμενες 10 μέρες πάντως, τουλάχιστον. Οπότε... Τα χιόνια μας τα πήραν. Μας τα πήραν κάτι. Πώς θα κάνω. Να κλείσουμε το σχολιασμό με τη Λευκοπηγή σήμερα. Εκεί είχαμε το έθιμο του Αγιάννη και τη γιορτή της αγάπης. Λίγο νωρίτερα όμως, και ας βλέπουμε τις φωτογραφίες, τιμήθηκε μέσα στον ιερό ναό της περιοχής ο Παπαγιάννης, ο Παπαγιάννης Βατάλης, παρουσία του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου, διαχειρός του οποίου του δόθηκε μια τιμητική πλακέτα για τα 50 παρακαλώ συναπτά έτη προσφοράς του στην Εκκλησία και στην τοπική κοινωνία. Ο Παπαγιάννης, ο οποίος έλειψε φέτος ζήσει από την γιορτή, διακριτικά. Τη θέση του έχει πάρει ένας νεότατος ιερέας, πάλι Παπαγιάννης, καταγωγή από το Πρωτοχώρι. Χρυσοστομή, το οποίο δεν θυμάμαι, ποντιακής καταγωγής, αλλά όπως μου έλεγε χαριτολογώντας, είμαι μισός Πόντιος, μισός Ντόπιος. Ο Παπαγιάννης λοιπόν είναι μια ιστορική φιγούρα, ας μου τραπεί έκφραση για τη Λευκοπηγή. Έτσι έχει προσφέρει εκεί στο πίμνιο της περιοχής και φυσικά στη γιορτή που πήγαμε και εμείς φέτος. Και κάθε χρόνο, αν δεν χωρίζει ο Παπαγιάννης, δεν ξεκινούσε αυτή η γιορτή. Έτσι. Ωραία, σήμερα φέτος δεν τον είδαμε, είπες και εσύ πως είχε αποχωρήσει διακριτικά. Αλλά η γιορτή έγινε. Καλά περάσαμε φέτος. Πάρα πολύ. Απουσία. Πέρυσι ήταν εκλογές και κατέβηκαν όλοι. Ναι. Δεν υπήρχε κανείς βουλευτής. Από το Δήμο Κοζάνης ο Μάρκος ο Φλόρος που είναι και Λευκοπηγιώτης. Το πρωί είχε έρθει και ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο οποίος στην Αθήνα. Πήγε στην Αθήνα, ναι. Κύριος Μαλούτας. Είδαμε μόνο τον κύριο Μιχαηλίδη. Είδαμε μόνο τον κύριο Γιώργο Χρυστοφορίδη από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. Κανείς άλλος. Ήταν ο κύριος Καλαμπούκας, ο οποίος ανήκει στην παράταξη του Καλαμπούκας. Ναι. Από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. Μετά μάθαμε ότι αργά. Γράψαμε και κάτι, δεν ξέρω αν αυτό ήταν ο λόγος. Κάποιος μου εμφανίστηκε και ο κύριος Κασαπίδης που πάνε γύρω στις 5 το απόγευμα. Έτσι. Είναι κρίμα γιατί όλο το χωριό τελικά μαζεύτηκε εκεί. Γλέντισε, πέρασε καλά. Κρίμα. Ο κύριος Κασαπίδης, θέλω να πω ότι είναι Περιφερειάρχης. Μπορεί να μην προλαβαίνει να πάει σε όλες τις εκδηλώσεις. Αλλά έχει από κάτω το Περιφερειακούς Συμβούλους. Έχει Περιφερειάρχες και νομίζω ότι. Μια τέτοια γιορτή θα έπρεπε να τιμηθεί. Τόσο λίγους εκπροσώπους πάντως της τοπικής αυτοδιοικητικής και πολιτικής ηγεσίας στη Λευκοπηγή. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση που γίνεται μόνο στη Λευκοπηγή. Έτσι ακριβώς. Και συμμετέχει όλο το χωριό παρά τις κηδείες που είχαμε φέτος, όπως μας έλεγαν. Πολλές. Νομίζω ότι θα έπρεπε να τύχει μεγαλύτερη σημασία και ενδιαφέροντος από βουλευτές, πολιτευτές κτλ. Δημοτικές αρχές κτλ. Κρίμα πραγματικά. Οι οποίοι βουλευτές ξέρω ότι δεν είχαν αποχωρήσει ακριβώς και από την περιοχή. Τέλος πάντων. Ή αποχωρούσαν τέλος πάντων. Εμείς το σημειώνουμε αυτό. Yeah. Πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους του εμάς Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής, στο τοπικό συμβούλιο, καινούργιο τοπικό συμβούλιο και κυρίως στις νοικοκυρές που έκαναν εξαιρετικά, εξαιρετικά γιαπράκια και καταπληκτικές πίτες. Και είναι καλά τα γιαπράκια από όλες τις νοικοκυρές στη Λευκοπηγή. Γιατί... από όλες τις νοικοκυρές στη Λευκοπηγή. Δίνανε μια μάχη για να και από όλες τις νοικοκυρές του Τερτσαμπά. Ζεις καλή συνέχεια. Εμείς να δούμε το βίντεο με τα όσα συνέβησαν σήμερα στη γιορτή της αγάπης. Με το καθιερωμένο τραπέζι της αγάπης, το οποίο προσφέρουν σε όλους τους χωριανούς και τους επισκέπτες τα νιώπαντρα ζευγάρια της προηγούμενης χρονιάς, εορτάστηκε και φέτος ο Αγιάννης στη Λευκοπηγή της Κοζάνης. Μετά την πρωινή θεία λειτουργία, νέοι και νέες του χωριού με τα όργανα επισκέφθηκαν όλα τα σπίτια με τους Γιάννηδες, τα οποία γιόρταζαν και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, όπου στήθηκε ένα μεγάλο τραπέζι αλλά και το γλέντι με παραδοσιακά τραγούδια. Σας καλωσορίζω στο έθιμο του Αγιανιού. Το έθιμο αυτό είναι ίσως το παλιότερο έθιμο της Λευκοπηγής. Ξεκινάει με την ημέρα ανοίγει με τη Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία, όπως βλέπετε, άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά, ντυμένα με παραδοσιακές στολές.
ξεκινάνε και γυρίζουν τα σπίτια της Λευκοπηγής που έχουν εορτάζοντες γέννηδες. Τους εύχονται χρόνια πολλά και γεύονται τα γευστικά εδέσματα που έχουν. 3 η ώρα συγκεντρώνεται όλη η Λευκοπηγή εδώ στον αύριο χώρο της εκκλησίας που πανηγυρίζει. Κάθονται στα τραπέζια τα ευλογία χωριού. Τα τραπέζια αυτά έχουν τις ρίζες τους στις αγάπες, τα τραπέζια των πρώτων χριστιανών. Τα εδέσματα είναι πλούσια και είναι προσφορά των ζευγαριών που παντρευθήκανε το έτος που μας πέρασε και των υπολείπων κατοίκων της Λευκοπηγής. Το έθιμο κρατά από πάρα πολύ παλιά και συνεχίζεται κάθε χρόνο με τον ιερέα του χωριού να ευλογεί το τραπέζι και τις γυναίκες να ξεκινούν με τα δικά τους μοναδικά τραγούδια. Αυτό το έθιμο το κάνουμε όλα τα χρόνια, ακόμη ήταν οι Τούρκοι ακόμα και μετά που έφυγαν. Το έθιμο αυτό γίνεται, μαζεύτηκαν και από άλλα χωριά, από άλλα μέρη ήρθαν και από Βουλγαρία Έλληνες, ήρθαν από Γιάννηνα. Το χωριό μας ήταν στο Ζυγκόστι παλιά. Εκεί το κατέστρεψαν πήγαν οι Τούρκοι, κατέβηκαν εδώ. Ήταν λίγες οικογένειες από τη Λευκοπηγή που λιγόταν Βελίστη και μετά ήρθαν και από άλλα μέρη και αυτή είναι η γιορτή. Είπαν θα κάνουμε το Αγίου Προδρόμου που γιορτάζει για να ενωθούν όλοι μαζί και το ονόμασαν η Μέρα της Αγάπης. Σε εξυγχρονισμό και σε επέκταση του κοινοκομείου του Δημού Ιορδέας προβλέπει η Δημοτική Αρχή. Πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε έτοιμα για ένταξη στο πρόγραμμα Φιλόδημος και αν εγκριθεί, 300.000 ευρώ θα οδηγήσουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων. Έτοιμα για ένταξη στο πρόγραμμα Φιλόδημος κατέθεσε πριν από λίγες μέρες ο Δήμος Ιορδέας. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα θα εγκριθεί, 300.000 πλέον ΦΠΑ πρόκειται να μπουν στα ταμεία του Δήμου ώστε να εξυγχρονιστεί το κοινοκομείο του Δήμου Ιορδέας και να εξυγχρονιστούν μηχανήματα που απαιτούνται. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο σε θέματα δεσπότων, Τάσο Λόφτσαλη, το πρόγραμμα θα βοηθήσει πολύ σε μια κατάσταση που, όπως τη χαρακτηρίζει, είναι ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη στην πόλη. Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αφορά την επέκταση του κοινοκομείου κατά 60 θέσεων για να ανέβει η δυναμικότητά του με υπερσύγχρονα κελιά και υπερσύγχρονα κτίρια για τη λειτουργία, για το κτηνιατρίο και για το προσωπικό. Το πρόγραμμα είναι 300.000 συν ΦΠΑ η πλήρη απορρόφησή του. Και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε όλο το πρόγραμμα, ώστε να μπορέσει να γίνει επέκταση και να εξυγχρονιστεί και το κοινοκομείο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του δικτύου του νερού, των αποχετεύσεων και να είναι πλήρως λειτουργικό και πολύ καλύτερες συνθήκες για τα ζώα. Πρέπει όλοι μαζί να συντονιστούμε, να δημιουργήσουμε χώρους φιλοξενίας, να κάνουμε την περισυλλογή που χρειάζεται να κάνουμε, να συσταθεί η επιτροπή που θα συσταθεί εντός εβδομάδας, η πενταμελής, η οποία θα κρίνει αν κάποια σκυλιά είναι έτοιμα για επανένταξη ή θα πρέπει να περιοριστούν σε χώρους ή να βγουν διαδικασία. Και να προχωρήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουν αρμονικά και τα ζώα και οι πολίτες σε αυτό την πόλη.
να μην είναι το φαινόμενο τόσο έντονο, να μην υπάρχουν μεγάλα σκιά, να μην φοβάται ο κόσμος, να απομακρύνουμε τα επιθετικά, γιατί υπάρχουν όντως αρκετές καταγγελίες πάνω από 40 διαπιθέσεις σε πολίτες. Πρέπει να γίνει αυτό, να συνεργαστούμε πρέπει όμως, γιατί είναι δύο τα μέτωπα, είναι απ' τη μένη οι φιλόσοφοι, απ' την άλλη είναι οι πολίτες και πρέπει να βρούμε μια λύση όλοι μαζί, στη μέση, προσπαθούμε να ενημερώσουμε και τους μεν και τους δεν ότι πρέπει κάποιοι να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί και δυο τους. Δεν γίνεται να απομακρυνθούν όλα τα ζώα, δεν γίνεται όλα τα ζώα να είναι επιθετικά, όπως αναφέρουν οι πολίτες, αλλά δεν γίνεται και όλα τα ζώα να είναι καλά, όπως αναφέρουν οι φιλόσοφοι. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ρεαλιστές και να τα βάλουμε στη σειρά για να δώσουμε τη λύση έτσι όπως πρέπει να δοθεί. Σε πλατεία Μητροπολίτου Συσσανίου και Σιατής της Παύλου μετονομάστηκε χθες η πλατεία του Ανθοχωρίου του Δήμου Βοΐου σε μια συγκινητική εκδήλωση. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Εκπροσώπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, κυρίου Αθανασίου, ο οποίος λέγεται στο Άγιον Όρος, εκτάκτος για την αγρυπνία των Χριστουγέννων στο Πρωτάτο, μεταφέρω τους εόρτιους και αγωνιστικούς χαιρετισμούς του για καλή χρονιά, ευλογημένες μέρες και όπως ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο ότι ο Ιορδάνης αναπόδησε, λέει, άλλαξε ρού, ήρθαν τα πάνω κάτω, τα ανάντι κατάντι και τα κατάντι ανάντι, έτσι εύχομαι ο Χριστός μπαίνοντας στα ύδατα της καρδιάς μας να αναποδογήσει το ρου της ζωής μας και να τον κάνει κυριολεκτικά καινούριο, ώστε να είμαστε διαθέσιμοι τόσο στο Θεό όσο και στον πλησίον. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Κάνει βαπτιζομένου σου, Κύριε, τι της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του Λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσας δόξας. Αυτά. Όνεν το ονόματί σου καταρχόμεθα σήμερον, η νατάφτα ταχύ και εσύ ως εισπέρας αγάγομεν. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν και νήσιον ημών τους βραχίωνας, η απάντως του αγαθών πράτομεν, και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα, εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν, και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν αξίζων, συγχαρητήρια αγαπητοί στο αδελφή, στο Δήμο για την πρωτοβουλία που πήρε να ονομάσει, να κάνει ονοματοδοσία την πλατεία αυτή, πλατεία Μητροπολίτου Παύλου, γιατί ο δεσπότης μας, ο οποίος έζησε ανάμεσά μας, λοιπόν, ήταν τύπος και υπογραμμός. Τα έδωσε όλα για τον Χριστό και την υγεία του ακόμα για τον Χριστό. Ήταν αυτό που λένε οι πατέρες μας, επιστολή του Χριστού αναγινωσκόμενη. Δηλαδή, βλέποντάς τον, διαβάζαμε το γράμμα του Χριστού, το ραβασάκι της αγάπης του Χριστού σε εμάς, ας μας επιτραπεί. Και πάλι χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, φωτισμένη χρονιά. Πρωτοσύγγελε, δεσιμότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε Δήμαρχε, εκπρόσωποι της Περιφερειακής Αρχής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγαπητές φίλες και φίλοι, είμαι πολύ χαρούμενος που συνορτάζουμε σήμερα αυτή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας στο Ανθοχώρι, στο όμορφο Βόλιο. Εύχομαι σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά. Η γιορτή αυτή συμβολίζει την ταπεινότητα, την αδελφοσύνη. Εύχομαι λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, με αυτά τα χαρακτηριστικά να έχουμε μια καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, εποφελία του νομού μας και του Δήμου μας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αυτή τη μεγάλη για την Ορθοδοξία ημέρα, την ημέρα που μας αποκαλύφθηκε ο Τριαδικός Θεός στο Ανθοχώρι. Το όμορφο αυτό χωριό μας, με το περίφημο γεφύρι, όπου ο ίδιος ο μακαριστός Μητροπολίτης Συσσανίου και Σιατής της κυρός Παύλος είχε επιλέξει να καθιερώσει τον αιγιασμό των υδάτων και με χαρά μας βλέπουμε να συνεχίζει ο διάδοχός του και επιμενάρχης μας Αθανάσιος. Αυτή την πολύ σημαντική μέρα διάλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο μας μετά από πρόταση του Προέδρου και των ανθρώπων του χωριού για να δώσει στην πλατεία το όνομα του μακαριστού Παύλου.
του Ιεράρχη που όλοι μας αγαπήσαμε, του ανθρώπου που όλοι μας, όσοι είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε από κοντά, νιώσαμε σαν δικό μας. Ο μακαριστός Παύλος πείμανε την επαρχία του, της οποίας τα όρια σχεδόν συμπίπτουν με το Δήμο Βοΐου, επί 13 χρόνια, 2005-2018, με σύνεση, με παρησία, αλλά και ασυμβίβαστο φρόνημα. Ως θεολόγος, ήταν θεολόγος όχι μόνο της θεωρίας, αλλά και της πράξης. Ένας κληρικός με ελληνορθόδοξο ήθος. Ένας άριστος δάσκαλος των αληθιών του Ευαγγελίου. Ένας ικανός παιδαγωγός και σύμβολος της νεολαίας που αγαπούσε, αλλά και αγαπήθηκε από αυτή. Ολοήμερο ήταν χθες το Γλέντι στην Καστοριά με την παρέλαση των ραγκουτσαριών. Αύριο να δίνει και το τέλος για τις φετινές εκδηλώσεις που κράτησαν όπως κάθε χρόνο 3 ημέρες. Κόσμο, παρά το τσουχτερό κρύο, βρέθηκαν χθες στη Σιάτη για τα φετινά μπουμπουσάρια, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων ήταν και πάλι το κέφι, η σάτυρα και ο χορός.
Τι μαγειρεύετε, ρε παιδιά, εσείς? Έφαγε την γέλια, έφαγε την τέρλιτα. Είδες φαΐ, κάτσι, ξύλο, πέρδα. Έφτιασαν ένα ζαφέτ, αυτό κλειμένο. Έφτιασαν σαν ομούντος του τσιρί. Οι φορτές αυγάλ δεν φάχονται, τα άποψες. Πάει νύλης μη καλά και τα κομμάτια. Α, τέλω, τέλω, ξέρω και τα κομμάτια. Δεν βιάζεστε να φύγετε, γλώσσα χρήσα. Πάρα έτσι. Πάει λάμπ και τα βράδυ. Να φάω τη λάμπ. Γερά μούτρα, για πέ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά! Πώς είναι? Λία!
Γεια σου, Ρελία. Τι είναι εδώ, τι είναι τα μούτρα, τι είσαι κάνει. Καλά. Κάνει τη μούτρα ή κρύβει τα μούτρα. Δεν ξέρω. Έλα μούτρα. Και τα βγάνει και τα κρύβει. Μπράβο τα μούτρα, μπράβο στα παιδιά. Νεολαία, όχι νεολαία, ρα, νεολαία. Έλα, ρίξας, μην τρέπεστε, ρίξας. Ρίξας, δες να δείτε. Α, εδώ θα μας φάνε σκυλιά. Για, πώς για βγει, πώς για βγει. Άλλο δεν ξέρεις να πεις. Έλα, ήρθαν τα δέσποτα. Τσουχτερό αναμένεται και αύριο, τις πρωινές τουλάχιστον ώρες, το κρύο σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Τις προβλέψεις θα μας πει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Έθριο καιρό με τη χαμηλή θερμοκρασία να συνεχίζεται κατά τις πρωινές κυρίως ώρες, προβλέπει για αύριο 3η 7 Ιανουαρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον νομό Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 7 έως 3 βαθμούς Κελσίου, στον νομό Καστοριάς από μείον 6 έως 2, στον νομό Γρεβενών από μείον 7 έως 2 και στον νομό Φλόρινας από μείον 7 έως 2 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Να ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν και ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.